Καταρχήν, κοντά μας έχουμε τον προπονητή της μεικτής ομάδος Σάκη Τσελεπή και τον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Χριστιανίδη Στάλλο. Είμαστε στην Ιταλία, στο Φιούτζι, στο ξενοδοχείο όπου μένει η αποστολή της μεικτής Πέλας και μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά θα θέλαμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις και στον προπονητή και στον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής. Να ξεκινήσουμε από τον προπονητή. Κύριε Τσελεπή, ολοκληρώθηκε το τουρνουά. Κάντε μας μία ανασκόπηση από την διοργάνωση του τουρνουά και την παρουσία της μεικτής Πέλας. Σήμερα τελειώσαμε τις υποχρεώσεις μας με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Ουαλία. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο βασίστηκε ως επιτοπλίστων στη δύναμη και στο πάθος. Ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε. Κερδίσαμε και το παιχνίδι με σκόρ 0-1. Κλείσαμε την παρουσία μας στο λόγο τουρνουά με έναν απολογισμό κάνοντας 2 νίκες και 1 ήττα. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σαν μια πολύ πετυχημένη παρουσία της μεικτής μας ομάδας νέων. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια και τους βασικούς πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από τους ποδοσφαιριστές της μεικτής ομάδας. Δείξαν ότι έχουν το ταλέντο, το σθένος και τη δύναμη να ανταπεξέλθουν σε τέτοια δυνατά παιχνίδια που μας δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστούμε. Από το τουρνουά αυτό βγήκατε σοφότεροι, πιστεύετε, και τι κέρδισαν και οι ποδοσφαιριστές μας? Τουρνουά τέτοιας μορφής, υψηλού επίπεδου, μόνο θετικά έχουν να δώσουν σε όλους εμάς και ιδιαίτερα σε αυτά τα παιδιά. Είδαμε τις δυνάμεις μας, τσεκάρανε τα παιδιά που βρίσκονται. Νομίζω ότι ήταν πετυχημένη και η διοργάνωση αλλά και η παρουσία μας και η συμμετοχή σε αυτά τα τουρνουά έχει μόνο θετικά αποτελέσματα να δίνει σε αυτά τα παιδιά και για να δουν το ταλέντο τους, το οποίο νομίζω ότι είναι άφθονο στη συγκεκριμένη αποστολή που έχουμε πάρει, αλλά και για να αποκομίσουν εμπειρίες που θα φανούν πολύ χρήσιμες για το μέλλον. Κύριε Χριστιανίδη, σαν πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, ολόκληρο το χρόνο δουλέψατε, φτιάξατε μία ομάδα και ήρθε σήμερα και ήρθε τώρα σε αυτό το τουρνουά. Πιστεύετε ότι πετύχατε σε αυτόν τον χρόνο όλο που δουλέψατε με την παρουσία των παιδιών εδώ? Καταρχήν να καλησπερίσω όλους τους συντοπίτες του νομού Πέλας, τους φίλους αναγνώστες του λόγου της Πέλας και να τους στείλω τους χαιρετισμούς μας από την φίλη